Συνάντηση με τον Μουσταφά Κιντζή για ξεκαθάρισμα προθέσεων επιδιώκει ο Νίκος Αναστασιάδης αμέσως μετά την επανεκλογή του στον Προεδρικό Θόκο. Θα επιδιώξω να έχω μια επαφή με τον κύριο Κιντζή, αφού πρώτα βεβαίως περάσουν κάποιες μέρες να συγκληθεί το Εθνικό Συμβούλιο, να συζητήσουμε τους παραπεραχειρισμούς και βεβαίως θα επιδιώξω συνάντηση με τον κύριο Κιντζή για να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις τους. Όπως είχαμε πει και προηγουμένως, με βάση τις δηλώσεις του κυρίου Τσαβούσοπλου, δεν διαφαίνεται προοπτική εάν θα τεθούν νέοι όροι και κάτω από ποιο καθεστώς θα συζητούν. Και αυτό δεν είναι το μόνο εμπόδιο που διαπιστώνει ο πρόεδρος, ο οποίος κλήθηκε από το Euronews να σχολιάσει την απόφαση Ακιντζή να αποσύρει το χάρτη των Τουρκοκυπριών. Είναι μια οπισθοδρόμηση, όμως δεν είναι και η πρώτη. Πολλές από τις συγκλήσεις που είχαμε επιτύχει στο παρελθόν, δυστυχώς στην πορεία, ανακαλούν το ανάλογα και με τις εντολές που εδίδονται από την Άγκυρα. Αναφερόμενος στο κεφάλαιο Ασφάλεια και Εγγυήσεις, ο πρόεδρος επαναδιατύπωσε την πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Η ασφάλεια του ενός δεν μπορεί να αποτελεί απειλή για τον άλλον. Και τα εγκυητικά δικαιώματα, επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας και η εσαΐ παρουσία ενός αριθμού Τούρκων στρατιωτών είναι κάτι που οπωσδήποτε αποτελεί απειλή για την ελληνοκυπριακή γενότητα. Σε ό,τι αφορά στις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΣ, ο πρόεδρος είπε ότι δεν επηρεάζουν την υλοποίηση των ενεργειακών σχεδιασμών της Δημοκρατίας, οι οποίοι συνεχίζονται απρόσκοπτα και κατά την έκφρασή του χωρίς την πανοκρουσίες. Παρακολουθούμε πολύ ψυχραιμία τις κινήσεις της Τουρκίας. Δεν τίθεται θέμα να εγκαταλείψουμε κυριαρχικά δικαιώματα χάρη των προκλήσεων. Παίρνουμε μέτρα, όχι στρατιωτικά βεβαίως, όσα απαιτούνται για να είναι ενήμερος και ο διεθνής οργανισμός αλλά και οι εταίροι μας και οι εμπλεκόμενες χώρες. Πάντως τα κατεχόμενα σήμερα, ο Σντιλ Ναμί επέστρεψε τους όρους εντολής του με τον Ακιντζή να ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να διορίσει νέο διαπραγματευτήρι της τουρκοκυπριακής πλευράς, προτού αλλάξει στάση η ελληνοκυπριακή πλευρά.